Με τώρα την επόμενη είδησή μας, επιμνημόσυνη δέηση για τους 4 αξιωματικούς που είχαν χάσει τη ζωή τους κατά την πτώση του μοιραίου Χιούι ένα χρόνο πριν, στο 41ο της Ελασσόνας, τέλεσαν το πρωί συγγενείς και φίλοι, στο μνημείο που έχει στηθεί εκεί μετά την τραγωδία. Η Λευκή Γεωργάκη στη σύνδεσή μας έχει λεπτομέρειες. Λευκή. Τελέστηκε το μνημόσυνο Πόπι με όλες τις τιμές. Παρόν ήταν και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής. Βαθιά η συγκίνηση. Πολύ δύσκολες και δραματικές στιγμές έζησαν εκεί. Θυμήθηκαν το σημείο που χάθηκαν οι 4 αξιωματικοί. Να θυμίσουμε εδώ ότι πρόκειται για τον υποστράτηγο, τον υποδιοικητή της πρώτης τραστιάς, υποστράτηγο Ιωάννη Τζανιδάκη, ο συνταγματάρχης Θωμάς Αδάγμου, ο ταγματάρχης Δημοσθένης Γούλας και ο υπολοχαγός Κωνσταντίνος Χατζής. Αυτοί οι 4 αξιωματικοί χάθηκαν λοιπόν στις 19 Απριλίου του 2017, όταν το ελικόπτερο Χιούι, στο οποίο επέβαιναν, προσέκρουσε στο έδαφος, αρετράπη και συνετρίβη. Υπήρχαν όμως 5 επιβάτες. Μία νεαρή αρχιλοχίας, η Βασιλική Πλεξίδα, ήταν η γυναίκα που κατάφερε να βγει ζωντανή από τα συντρίμια. Η θέση στην οποία καθόταν εκτοξεύθηκε μαζί της, ήταν δεμένη στη θέση και όπως μας έλεγε και η ίδια, σώθηκε σαν από θαύμα. Οι γιατροί στην αρχή πίστευαν ότι η γυναίκα μπορεί και να πέθαινε, μπορεί να μην περπατούσε. Τελικά όμως τα κατάφερε, επιβίωσε και ήταν σήμερα εκεί για να τιμήσει και αυτή και να θυμηθεί τους 4 συναδέλφους της που χάθηκαν εκείνη την ημέρα. Είχαν ξεκινήσει από τη Λάρισα και πήγαιναν με πτήση για να επιθεωρήσουν φυλάκια στην Ελληνοαλβανική Μεθόριο. Λευκή, να σε ευχαριστήσουμε. Μας περιέγραψες ήδη και βλέπουμε ήδη σκηνές πραγματικά συγκινητικές, μάλιστα σε ένα περιβάλλον που φορτίζει ακόμη πιο πολύ συναισθηματικά τέτοιου είδους επαιτίους.